Καλησπέρα. τσεκ the now, ο εδώ. Σήμερα θα κάνουμε το unboxing ενό προϊόντο το οποίο έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Έφτασε πριν από λίγο. Είναι αυτό εδώ, όπω βλέπετε, είναι και το πρώτο μου Amazon πακέτο που θα ανοίξω στο κανάλι μέχρι τώρα. Πρόσφατα επικοινώνησα με μια εταιρεία, την Alreli, Κάπω έτσι νομίζω λέγεται. Συγχωρεί τα αγγλικά μου, δεν είναι τόσο τέλεια. Δεν ξέρω πώ είναι η προφορά, η σωστή για να την πω. Η οποία φτιάχνει πληκτρολόγια, ποντίκια και τα διανέμει και θέλησαν να μου στείλουν ένα ποντίκι το οποίο θα το δούμε μαζί, θα σας πω τα χαρακτηριστικά του, τι έχει, τι δεν έχει και να περάσουμε στο unboxing να το δείτε. Ελπίζω να σας αρέσει, είμαι και εγώ περίεργος να το δω γιατί μου φαίνεται αρκετά μικρό το κουτί και δεν ξέρω αν θα είναι μεγάλο ή μικρό ποντίκι γιατί μόνο φωτογραφίες έχω δει και το τι κάνει. Πάμε να το δούμε. Πάμε να δούμε το πακέτο, να το δούμε μαζί. Από όσο έχω δει είναι το All Rally το 6% Laser Gaming Mouse με έξι ρυθμίσει στο DPI. Πάμε να το δούμε. Μ' αρέσει. Είναι η πρώτη φορά που ανοίγω Amazon πακέτο στο κανάλι. Πολλοί με ρωτάτε πώ να παραγγείλω από το Amazon. Δεν έχω παραγγείλει ποτέ να σα πω την αλήθεια από Amazon, μόνο από eBay. Οπότε δεν μπορώ να σα κατατοπίσω πολύ σχετικά με αυτό. Μ' αρέσει γιατί έχει αυτό εδώ. Το έχω δει σε άλλα παιδιά που το ανοίγουν και ευκαιρία να το δω κι εγώ πώ είναι. Τα κλασικά Amazon πακέτα. Ελπίζω κάποια στιγμή να καταφέρω να παίρνω και από το Amazon πράγματα. Αυτό ήταν. Ε. Βλέπετε το logo της εταιρεία πάνω στο πακέτο. Όντω το 6% είναι. Να σα το δείξω και εσά. Μικροσκοπικό φαίνεται. Να ζουμάρει κιόλα. Είμαι περίεργος γιατί δεν έχω ακούσει για αυτή την εταιρεία. Έχω δει κάποια βίντεο τα οποία την εκθιάζουν, μπορώ να πω. Και τουλάχιστον εδώ Ελλάδα δεν έχω δει κάτι σχετικό. Μόνο ένα παιδί, ο Κωνσταντίνο, νομίζω, σα είχα πει και τις προάλλε για το κανάλι του, ε, που κάνει reviews προϊόντων, ε, έχει δείξει κάποια πράγματα, κάποια πληκτρολόγια τη εταιρεία. Gaming Mouse. Ωραία κουτί. Αν και αλήθεια όπω φαίνεται, έχει πατηθεί λίγο μέσα στο, ε, μέσα στο κουτί του. Εντάξει, έχει εδώ λέει 4 χρώματα, να διαλέξει από 4 χρώματα. Εγώ μέσα έβλεπα ότι παίζει να έχει 6 χρώματα, αλλά τελικά, όπω λέει, εδώ έχει 4 χρώματα. Φτάνει έω 7200 dpi. Οι ρυθμίσει, νομίζω, είναι πάνω στο ποντίκι περισσότερε. Έχει 800, 1200, 2000, 3200, 5000 και 7200 προγραμματίζονται επί τόπου πάνω στο ποντίκι, αλλά από ό,τι είδα και διάβασα έχει και, λο... και λογισμικό το, με το οποίο το ρυθμίζεις αυτό και μπορείς να αλλάξεις τα χρώματα. Κάθε χρώμα είναι και για συγκεκριμένο DPI. Έχει η αισθητήρα Avago 3310 Laser Engine, το οποίο λέει, τουλάχιστον υποστηρίζει ότι μπορεί να ανοιχνεύσει τις κινήσεις του ποντικιού αρκετά εύκολα. Είναι πλήρως προγραμματιζόμενο και πάνω στο ποντίκι, αλλά νομίζω και με την εφαρμογή από ό,τι σας είπα. Επίσης έχει ε, 1000 Hz report rate και η ταχύτητά του εντοπισμού πάνω στην οθόνη είναι 60 inches ένα δευτερόλεπτο, ε, ε, 20G acceleration σε πλήρη ταχύτητα, λογικά στα 7200 dpi, όταν συνδεθεί σε USB 2, USB 3 port. Το κουτί του είναι ιδιαίτερα απλό, έχει κάποια tribal, αν και μπορώ να πω ότι είναι υψηλό αλλά μάλλον τονίζουν πιο πολύ την gaming, το gaming χαρακτήρα του ποντικού. Interface USB 2 και 3. Λογικά πρέπει να έχει USB 3 αισθήρα, ε, Το καλώδιο του είναι 1,5 μέτρο, 800, 1200, 2000, 3200, 5000, 7200, dpi Μπορεί να αντέξει 5 εκατομμύρια κλικ, ελπίζω να τα αντέξει. Και η το ρεύμα που παίρνει είναι 5V έως 100mA. Ωραίο αυτό να βλέπεις και πόσο ρεύμα παίρνει. Πάμε να το δούμε τι έχει. Η αλήθεια είναι ότι έρχεται λίγο χήμα στο κύμα. Θυμίζει λίγο το πακετάρισμά του, τα κινέζικα τα ποντίκια. Βλέπουμε ένα user manual Αρκετά κατατοπιστικό θα έλεγα. Φουλ αγγλικά. Έχει και άλλη γλώσσα. Φουλ αγγλικά. Καλό αυτό. Με τι δυνατότητε του ποντικού. Και το πρόγραμμα μέσα. Πώ να το, πώς να το ρυθμίσει. Έχει το λογισμικό του σε mini disk. Χρόνια έχω να δω mini disk. Πλάκα πλάκα. Φεύγουν από εδώ, φεύγουν από εκεί. Έχει ανταλλακτικά ποδαράκια πλαστικά σε περίπτωση που λιώσουν του ποντικού, το οποίο είναι πολύ καλό αντίστοιχο. Πολλά ποντίκια, ακόμα και τα ακριβά, δεν έχουν μέσα αυτή τη δυνατότητα. Και αυτό είναι το ποντίκι. Λοιπόν, το καλώδιό του, όπως βλέπετε, είναι, με... είναι πλεγμένο με ίνες. Ε, οι φασμάτιες ίνες είναι πολύ καλό στην αντοχή του. Βοηθάει τουλάχιστον ένα κλικ παραπάνω στην αντοχή του. Έχουμε εδώ πέρα, από ό,τι βλέπω, USB 2.0 είναι η συνδεσμολογία του. όπως βλέπετε δεν νομίζω να είναι USB 3 αρκετά μεγάλο 1,5 μέτρο νομίζω είναι ικανοποιητικό αν και εγώ προσωπικά θα το ήθελα ένα κλικ πιο μεγάλο να σας πω την αλήθεια θα φτάνει στο γραφείο μου λογικά το καλώδιο και πάμε στο ποντίκι αυτό καθε αυτό το ποντίκι το βλέπετε εδώ πέρα έχει μάτι φύ επάνω λαστιχένια rubberized η οποία η αλήθεια είναι ότι θα λερώνει λίγο εύκολα, αλλά είναι ωραία στην υφή. Η ροδέλα έχει ωραίο ήχο να ακούσετε. Έχουμε το button το οποίο ρυθμίζει το DPI. Δεξιά αριστερό κλικ. Η ροδέλα κάνει ένα. Έχει κλικ μόνο από τα δεξιά. Πολλέ ροδέλε δεν έχουν διπλό κλικ δεξιά αριστερό. Έχουν μόνο το. μόνο προ τα προ τα, τα δεξιά. Οπότε η ροδέλα κάνει δύο κλικ κάτω και δεξιά. Έχουμε δύο κουμπιά στο πλάι. Μπρο πίσω. Είναι αρκετά χρήσιμα. Ειδικά όταν, προ... όταν, είστε σε browser ή σε παιχνίδια για να τα προγραμματίσετε. Μπορώ να πω ότι είναι τα κουμπιά που χρησιμοποιώ περισσότερο στο ποντίκι. Εδώ πέρα βλέπετε λάστιχο με κουκίδε ντότσι για να μην κλειστράει το χέρι. Έχει Υφές, τρεις διαφορετικές υφές. Έχει πλήρως rubberized, έχει rubberized με ραφ με τελίτσες για να μην γλιστράει το χέρι από τα πλάγια όταν πιάνεις και Glossy στο πλάι. Από κάτω δεν ανοίγει να βάλουμε εξτρά βαρύδια, είναι ο αισθητήρα laser. Τα ποδαράκια τα οποία όπω σα έδειξα έχει και ανταλλακτικά τα πλαστικά πατάκια του ποντικού να το θέσω έτσι σε περίπτωση που ε, λιώσουν. Ειδικά όταν δεν τα χρησιμοποιείτε πάνω σε mousepad, γιατί καλώ και mousepad προστατεύουν τα ποντίκια από αυτό. Και αυτό ήταν το ποντίκι. Πάμε τώρα να το βάλω κιόλα να το συνδέσω Όπως βλέπετε, το χρώμα που ανάβει κατευθείαν είναι το πράσινο. Εγώ βέβαια δεν ξέρω τον DPI, να σας πω τώρα να το βάλω να το δω κιόλα. Είναι αρκετά αργό, οπότε φαντάζομαι ότι ξεκινάει από το πιο αργό. Βλέπετε από το πλάι ανάβουν αυτά εδώ. Τα πλαϊνά. Έχει πολύ ωραίο, γιατί φαίνεται και μέσα από το λάστιχο η... το χάραγμα που κάνει το φως. Πάλετε. Ελπίζω να μπορείτε να το ρυθμίσετε επειδή δεν έχω βάλει τώρα το πρόγραμμα να το δω. Γιατί στην ουσία το βίντεο είναι unboxing, δεν είναι και review. Θα σα κάνω και το review αν θέλετε. Θα μου πείτε κάτω στα σχόλια να, κάνω ένα review αν πραγματικά ενδιαφέρεστε. Ε, μ' αρέσει γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο, τουλάχιστον οι φωτισμοί που κάνει. Ε, λοιπόν, πάτησα τώρα αυτό. Δεν ξέρω αν φαίνεται σε εσά. Είναι πιο σκούρο πράσινο. Γίνεται μπλε. Γίνεται τίλ, ε, ουρανή στην ουσία υπερβολικά όμορφο, θυμίζει τρόν. Μοβ. Κόκκινο. Και το κόκκινο αρκετά όμορφο. Και πράσινο. Οπότε 1, 2, 3, 4, 5. 6 χρώματα. Το κουτί μπορεί να λέει για 4 χρώματα, αλλά στην ουσία το ποντίκι έχει 6 χρώματα. Και να το δω λίγο, μου επιτρέπετε. Το βάλω λίγο πάνω στο mousepad. Πάω το δικό μου ποντίκι στην άκρη. Λοιπόν, σε πράσινο είναι αρκετά καλούτσικο. Πιο γρήγορο, πολύ πιο γρήγορο, υπερβολικά πιο γρήγορο, υπερβολικά πιο γρήγορο. Το κόκκινο είναι το πιο αργό από όλα, φαντάζομαι ότι πρέπει να ξεκινάει από 800. Άρα το προ, το πιο, η πιο χαμηλή αίσθηση είναι 800, 1200, 3200 το οποίο είναι ικανοποιητικό, κάπου τόσο, 3400 χρησιμοποιώ κι εγώ. 5.000 το οποίο είναι, ειδικά αν έχει δύο οθόνε, είναι αρκετά βολικό. Ε, πόσο είναι αυτό? 5.000 και 7.200 το οποίο είναι σφαίρα. Είναι αρκετά όμορφο. Μπορώ να πω ότι είναι αρκετά όμορφο. Στο χέρι έχω μεγάλο χέρι. Έχω αρκετά μεγάλο χέρι. Και μπορώ να πω ότι δεν είναι για μικρά χέρια. Αλλά είναι αρκετά βολικό. Είναι για αμφιδέξιο. Όπω βλέπετε, το σχήμα του βολεύει και τα δύο χέρια. Απλά τα κουμπιά θα είναι από αυτή την πλευρά, το μόνο κακό για όσου είναι αριστερόχειρες. Ε... Να το ρυθμίσω λίγο να μην βολεύει κιόλα το χέρι. Μ' αρέσει, μ αρέσει γιατί κάθεται ωραία στο χέρι. Να δω λίγο το κλικ. Άτομα τα οποία παίζουν εντότα όπως παίζω κι εγώ ή LOL, αυτό που ζητάνε ένα γρήγορο και άμεσο κλικ. Το κλικ του είναι αρκετά όμορφο, αρκετά άμεσο, δεν λαγκάρει το input είναι αρκετά βολικό. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Και μ' αρέσει γιατί φαίνεται όμορφο. Και εκτός του φαίνεται όμορφο, μου φαίνεται εύχριστο. Αυτό είναι το ποντίκι. Ε, το συγκεκριμένο ποντίκι εγώ το ζήτησα γιατί ήμουν περίεργος να το δω. Προς τιμή τη της εταιρεία μου έστειλε ένα δείγμα δωρεάν για να μπορέσω να το δείξω και σε εσά. Τώρα, στην περιγραφή θα έχω link. Ίσως, σας είπα, αν καταφέρω και... Ε, εξασφαλίσω κάποιο promo code ή κάποιο promo link το οποίο θα σας μειώνει την τιμή αρκετά μπορείτε να το προαγγείλετε αυτή τη στιγμή που βλέπω μπροστά μου η τιμή του είναι γύρω στα 29 ευρώ αρκετά ικανοποιητική η ποιότητα κατασκευής πλαστικό είναι αλλά φαίνεται αρκετά ανθεκτικό τώρα σε σύγκριση με το ε, Diablo 2 μπορώ να πω ότι είναι αρκετά στιβαρό μια από τα ίδια πάνω σε ανθεκτικότητες φαίνεται στιβαρό ποντίκι και οι λαβέ στο πλάι το κάνουν ιδιαίτερα στιβαρό. Βασικά το, αυτό εδώ το grip με τι τελείε. Είναι πρώτη φορά το βλέπω σε ποντίκι, να σα πω αλήθεια. Δεν μου έχει τύχει να ξαναπιάσω τέτοιο ποντίκι. Και μπορώ να πω ότι κάθεται υπερβολικά καλά και στο χέρι και είναι όμορφο. Είναι όμορφο και βολικό. Και σα είπα ότι υπάρχει περίπτωση και μάλλον μπορεί να αλλάξει το χρώμα που φαίνεται σε κάθε DPI μέσα από το λογισμικό. Οπότε εσεί μπορείτε να παίξετε, να το ρυθμίσετε και να το φτιάξετε όπω θέλετε στα μέτρα σα. Αυτό ήταν το Rally 600. Ελπίζω να σα άρεσε. Ελπίζω να τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Να είστε καλά. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, παιδιά. Γεια σα.